Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι. Στο τελευταίο βίντεο σας εξέφρασα την ανησυχία μου για την τεράστια προσπάθεια που βλέπω ότι γίνεται εδώ και αρκετά χρόνια στο εξωτερικό για να καταστρέψουν ψυχές και τα μυαλά των παιδιών. Και δυστυχώς βλέπω ότι αυτό το βρώμικο κύμα έχει φτάσει και στη πόρτα μας, έχει φτάσει στη χώρα μας. Ευτυχώς που έχω εσάς και πραγματικά νιώθω πολύ πιο αισιόδοξη. Μου γράψατε πάρα πολλά σχόλια και αυτό νιώθω ότι είμαστε αρκετοί, ότι είμαστε μια δύναμη. Φανταστείτε δάχτυλα που είναι ξεχωριστά. Κάθε δάχτυλο σπάει πάρα πολύ εύκολα. Και πώς μπορείς να σπάσεις μια γροφιά με τίποτα. Έτσι πρέπει να είμαστε και εμείς, να είμαστε μια γροφιά που να φωνάζει και να αντιδράει. Και καλό είναι ότι βλέπετε και εσείς ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα, γιατί νόμιζα ότι πραγματικά ο κόσμος κοιμάται και δεν βλέπει τι γίνεται. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη από αυτή την πλευρά ότι βλέπετε και εσείς ότι υπάρχει αυτό το άσχημο, μαύρο κύμα που ήρθε και στη χώρα μας και αντιδράτε. Ένα-ένα μήνυμα πραγματικά μπορούσα να διαβάζω. Είστε τέλειοι, σας αγαπώ, μου γεμίσατε αγάπη, αισιοδοξία και ελπίδα ότι όλα να πάνε καλά. Αλήθεια ότι ένα-δύο μήνυμα ήταν που μου γράψανε ότι απορώ που κάνετε αυτό το κανάλι, ότι ασχολείστε με διάφορα, ότι έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα και πρέπει να συγκεντρωθούμε σε αυτό. Η ζωή είναι πολύχρωμη. Πρέπει να μας νοιάζει και πρέπει να μας νοιάζουν και σοβαρά πράγματα, όμως πρέπει να μας νοιάζουν και καθημερινά πράγματα, δεν πρέπει να μας πιάσει κατάθλιψη και πρέπει να ζούμε και για μας και για παιδιά μας και για την οικογένειά μας. Και έτσι συνεχίζουμε τη ζωή μας, έρχονται γιορτές, να περάσουμε όμορφα, καλά, ενωμένοι, αγαπημένοι και δυνατοί. Φιλάκια, σας αγαπώ πραγματικά, μου δίνετε μια όμορφη, πραγματικά φανταστική, λαμπερή απόχρωση στη ζωή μου. Φιλιά.